Η εκτίμησή μας είναι, και δεν πέφτουμε έξω σε αυτό, ότι όλα αυτά τα φαινόμενα, τα φασιστικά, ναζιστικά φαινόμενα, όπως και αν ονομάζονται, τώρα έγινε πιο γνωστή με τη Χρυσή Αυγή, επειδή είχε και κοινοβουλευτική παρουσία. Αλλά όπως και αν ονομάζονται, είναι γέννημα θρέμα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Δεν είναι κάτι έξω. Δεν είναι κάποιο άκρο έξω από το καπιταλιστικό σύστημα και από το αστικό σύστημα συνολικότερα. Μπορεί να είναι άκρο της αστικής δημοκρατίας, μπορεί να χρησιμοποιεί ακραίες, να το πούμε έτσι, μορφές, να είναι ακραία ιδεολογία, αλλά γεννιέται μέσα από το σύστημα. Και αυτό το εξηγούμε. Για παράδειγμα, όλες αυτές οι δράσεις, και οι δολοφονικές επιθέσεις, και οι τραμπουκισμοί, και οι βιοπραγίες που έγιναν, είχαν από πίσω τους μεγαλοεργολάβους, εφοπλιστές, τμήματα του κεφαλαίου, όχι το σύνολο της αστικής τάξης και το σύνολο φυσικά των βιομηχάνων και των άλλων τμήματων του κεφαλαίου, όμως είχαν ισχυρά τμήματα από πίσω, τους βοήθησαν, πιθανόν δεν έχουμε στοιχεία για να τα πω τώρα, αλλά φαίνεται ότι και χρηματοδοτήθηκαν από αυτούς και ενισχύθηκαν και καθοδηγήθηκαν. Για παράδειγμα, από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε την επίθεση στο Πέραμα ενάντια στα στελέχη, στα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ εκεί, ότι πίσω από τη χρυσαυγήτικη ομάδα του Περάματος, στην καθοδήγηση αυτής της επίθεσης βρίσκονταν μεγαλοεργολάβοι που είχαν συγκεκριμένα συμφέροντα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος. Και βεβαίως θέλαν εκεί να αλλάξουν συσχετισμούς, γιατί το σωματείο, το συνδικάτο είχε κατακτήσεις με αγώνες που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα. Οι εργαζόμενοι είχαν ένα μισθό, με αξιοπρέπεια μπορούσαν να ζήσουν την οικογένειά τους. Και βεβαίως όλα αυτά θέλαν να τα πάρουν πίσω και θέλαν να βάλουν εγκάθε τους εκεί ανθρώπους της Χρυσής Αυγής. Έτσι λοιπόν αυτό το σύστημα που βρίσκεται πίσω καλλιεργεί πάντα και ανάλογα τις πολιτικές εξελίξεις και τις επιδιώξεις του, θεωρούμε ότι ενισχύει διάφορες τέτοιες ομάδες. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν η Χρυσή Αυγή. Αν χτυπηθεί αυτό το φαινόμενο, εμείς δεν είμαστε, όχι απλώς δεν είμαστε σίγουροι, είμαστε σίγουροι μάλλον για το αντίθετο, ότι θα ενισχυθούν άλλες ακροδεξιές, εθνικιστικές ή οποιασδήποτε ομάδες. Δεν θα μας επαναπαύσει δηλαδή το γεγονός, να το πω πάλι πιο απλά, αν αλλάξουν όνομα, αν η ιδεολογία είναι η εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία, αν είναι ο φασισμός, ο ναζισμός. Γιατί αυτή η ιδεολογία από μόνη της είναι εγκληματική, οδηγεί σε δολοφονικές εγκληματικές πράξεις ενάντια στο λαό, ενάντια στο εργατικό κίνημα, ενάντια στους απλούς εργαζόμενους και τους νέους.